αφήνετε να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλλυμμύρ. Για να κοιμάστε άφοβα με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες. Interset, μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρείες υπολογιστών στην Ελλάδα. Interset. Προσήλωση στην τελειότητα. Διόρθωσε σήμερα η Αθήνα μείον 0,81 ο γενικός δείκτης. Αρνητικό το κλίμα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρνητικά ξεκίνησε και η Wall Street. Μέχρι 0,9% χαμηλότερα διαμορφώθηκε σήμερα ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, που ωστόσο κατάφερε να κρατήσει την περιοχή των 2.800 μονάδων. Παράγοντες αγοράς χαρακτήρισαν απόλυτα φυσιολογική και αναμενόμενη την σημερινή διόρθωση των βασικών δεικτών μετά το εντυπωσιακό μίνι ράλι των προηγούμενων συνεδριάσεων. Από τις μετοχές που βρέθηκαν σε διαπραγμάτευση για 75, η τιμή διαμορφώθηκε υψηλότερα και για σχεδόν διπλάσιο αριθμό είχαμε χαμηλότερες τιμές. Και ερχόμαστε τώρα στους βασικούς δείκτες, στον Νικοσάρι κυρίως, όπου παρά την σημαντική διόρθωση καταφέρει να κρατήσει την περιοχή στήριξη των 1.500 μονάδων. Και το αναφέρουμε αυτό γιατί από τεχνικής πλευράς ο συγκεκριμένος δείκτης κρύβει ενδεχομένως και μέσα στις επόμενες συνεδριάσεις μια επόμενη ανωδική αντίδραση προς την περιοχή των 1.533 μονάδων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σήμερα διόρθωσαν σημαντικά μετοχές τεριών μεσαίας και χαμηλότερης αποτίμησης, η τηλεπικοινωνία στο ΣΥΝ κατά 2,4% χαμηλότερα, ενώ ο κλάδος των τραπεζών, κυρίως λόγω της εθνικής, είχε μικρότερες απώλειες, οι οποίες περιορίστηκαν στο 0,4%. Από τις μετοχές του 20 κρατάμε το ότι η μετοχή της εθνικής έκλεισε υψηλότερα στα 26,42 ευρώ. Θα λέγαμε πως από τα μέσα και μετά τις συνεδρίασεις έβγαλε κυριολεκτικά τα κάστανα από τη φωτιά, καθώς είχαμε σημαντικότατες απώλειες για τη μετοχή της Αγροτικής και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Και αυτές οι δύο όμως μετοχές είχαν σημαντικές υπεραξίες προηγούμενες τελευταίες συνεδριάσεις. Η μετοχή της Eurobank κινήθηκε χαμηλότερα, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως προς τα μέσα της συνεδρίασης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλειε κάθε ενδεχόμενο συγχώνευσης Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Αγροτικής Τράπεζας, βάζοντας τέλος σε φήμες και σενάρια που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες. Από πλευράς εμπορευσιμότητας, η συμμετοχή της Εθνικής έκανε και σήμερα το υψηλότερο τζίρο. Θα πρέπει να κρατήσουμε από τις αγορές πολυτίμων μετάλλων το νέο ιστορικά υψηλό για τον χρυσό. Φτάνει πλέον προς τα 1.080 δολάρια ανά ούγγια, ενώ δεν έχουμε και ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις διακυμάνσεις όσον αφορά στο αμερικανικό νόμισμα, που παραμένει πάντα χαμηλότερο και πιο αδύναμο έναντι του ευρώ. Στις 9 κοντά σας ήταν η Μαρία Χούκλη. Ακολουθούν ειδήσεις νοηματικοί με τον Γιάννη Γιάλωρο. Από όλους εμάς, τεχνικούς, σκηνοθέτες, δημοσιογράφους, ευχαριστούμε που μας είδατε. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρατείνονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά. Αποφάσισαν τριήμερη απεργία και αποχή από την εργασία το Σαββατοκύριακο, ζητώντας ακύρωση της σύμβασης με την κινέζικη εταιρεία Costco για την εκμετάλλευση του σταθμού Containers. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει θετική αντιμετώπιση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι. Ταχύτατα προχωρούν οι προετοιμασίες της κυβέρνησης εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων, η συζήτηση των οποίων αρχίζει την Παρασκευή. Η κυβέρνηση κηρύττει να βάλει φρένο στον υπέρογκο στόλο των κρατικών αυτοκινήτων, που ανέρχεται σε περίπου 44.000 και κοστίζει το χρόνο περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή του γραμματέα και του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Εντείνονται οι διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία για εκλογή νέου Προέδρου. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, προκειμένου ο Δημήτρης Σιούφας να ενημερώσει τα μέλη της για τις συναντήσεις του με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στο εσωκομματικό τοπίο, νέα δεδομένα προκύπτουν τόσο από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Μπακογιάννη, όσο και από τη θέση της να παραμείνει στην Προεδρία του κόμματος ο Κώστας Καραμανλής, έως ότου αλλάξει το καταστατικό και κατόπιν να προχωρήσει η ανοιχτή διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου. Αυτά ήταν τα νέα του Δελτίου Ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αύριο την ίδια ώρα πάλι κοντά σας. Καλό σας βράδυ.
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Κούκλη. Πού κατέληξε η συνάντηση της Λούκας Κατσέλη με τους απεργούς λιμενεργάτες? Τι ζητούν οι εργαζόμενοι, τι λέει η κινέζικη εταιρεία Κόσκο, ποια θέση παίρνει η κυβέρνηση? Η στάση των άλλων κομμάτων. Παρέμβαση από την Τώρα Μπακογιάννη. Ακόμη, ποιοι περιορισμοί μπαίνουν στη χρήση των κρατικών οχημάτων? Πόσα είναι, ποιοι τα χρησιμοποιούν και πόσα χρήματα περιμένει να εξοικονομήσει η κυβέρνηση από την εφαρμογή του μέτρου? Πώς και πότε θα γίνει η επιλογή των ειδικών και των γραμματέων μέσω της υποβολής βιογραφικών στο διαδίκτυο? Ποιες άλλες δημόσιες θέσεις θα καλυφθούν με τον ίδιο τρόπο? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Χούκλη.